Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέριζω όλο το σώμα. Λυπάμαι πάρα πολύ που συγκυριακά σήμερα βρίσκομαι κι εγώ σε μια δυσάρεστη θέση, αλλά θα προτιμήσω να διαβάσω την επιστολή μου προς όλους, προς οικονομία του χρόνου και δύο κουβεντούλες μετά που θα ήθελα να πω. Απευθύνω σήμερα μια επιστολή προς τον Δήμαρχο και τους αγαπητούς συναδέλφους Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Σαρονικού. Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω την απόφασή μου να παραιτηθώ από τη θέση της Προέδρου της Πρωτοβάθμιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής. Από τον Νοέμβριο του 2019, όποτε ανέλαβα τα καθήκοντά μου, ανταποκρίθηκα με μεγάλη διάθεση και προσφορά στο μέγιστο των δυνάμεών μου, ώστε να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου μας. Δυστυχώς όμως, μόλις τρεις μήνες μετά, το Μάρτιο του 2020, η γνωστή σε όλους παγκόσμια επιδημία COVID-19 με βρήκε στην πρώτη γραμμή δύο νευραλγικών θέσεων. Από τη μία η εργασία μου στο Κέντρο Υγείας και από την άλλη η θέση μου στη Σχολική Επιτροπή, που σημαίνει υπεύθυνη για 19 σχολεία του Δήμου μας, στα οποία ο πληθυσμός τους είναι τόσο ευαίσθητος που θέτει τον τομέα αυτόματα στην πρώτη γραμμή. Στάθηκα και στα δύο, προσφέροντας όλες μου τις δυνάμεις όσες έφερα ως άνθρωπος. Προσπάθησα να είμαι παρούσα σε όποιο πρόβλημα προέκυπτε και ταυτόχρονα σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, πέραν των παγίων αναγκών, ανταποκριθήκαμε ως Σχολική Επιτροπή σε έργα συντήρησης καθώς και σε βελτίωση των λειτουργικών αναγκών. Δεν σας κρύβω ότι το προαναφερθέν διάστημα ως και σήμερα, σοβαρότατοι λόγοι υγείας με έστειλαν στο νοσοκομείο πολλές φορές και παρόλες τις προσωπικές δυσκολίες, συνέχισα να ανταποκρίνομαι στις υποχρεώσεις μου. Δυστυχώς όμως η πανδημία όχι μόνο δεν βρίσκεται σε ύφεση, αλλά συνεχίζεται βάζοντας σε μεγαλύτερες ευθύνες και υποχρεώσεις το προσωπικό που εργάζεται στην υγεία. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης σήμερα ζητώ την απαλλαγή μου από τα καθήκοντα της Προέδρου. Δυστυχώς, παρά τη θέλησή μου, οι βιοποριστικές μου ανάγκες μου επιβάλλουν να επιλέξω το μονόδρομο που λέγεται εργασία και που όπως όλοι έχετε διαπιστώσει δεν μπορώ να λείψω καθόλου, αλλά ούτε και θέλω να λείψω, γιατί αγαπώ πολύ τη δουλειά μου και πιστεύω πως από εκεί θα είμαι πιο χρήσιμη σε όλους, μιας και είναι η απόλυτη ειδικότητά μου. Αξιόλογοι συνάδελφοι, μπορούν να συνεχίσω στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, την οποία αφήνω αρκετά νοικοκυρεμένη παρόλες τις αντικσότητες. Ευχαριστώ θερμά για όλη την προσπάθειά τους, το δύσκολο αυτό διάστημα, την κυρία Μητρογιάννη Κατερίνα και από το Μάρτιο του 2021 την κυρία Στεφανουδάκη Αντιγόνη, που είναι η γραμματής της Σχολικής Επιτροπής, που ανταπεξήλθαν στα καθήκοντά τους με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ θερμά όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους για την εμπιστοσύνη τους, γιατί η Σχολική Επιτροπή εργάστηκε πέρα από παρατάξεις και πολιτικές ανομοιογένειες με πνεύμα συνεργασίας για τον καλό των μαθητών. Ευχαριστώ τους εκπαιδευτικούς και των 19 σχολικών μονάδων και ιδιαίτερα τους διευθυντές αυτών, καθώς και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για την άριστη συνεργασία. Τέλος, ευχαριστώ τον Δήμαρχο Πέτρο Φιλίππου για τη μεγάλη εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου. Με σεβασμό στο θεσμό, ζητώ την απαλλαγή των καθηκόντων μου. Η επιστολή μου είναι αυτή, μία μικρή σημείωση. Η Σχολική Επιτροπή, παρότι όταν ξεκίνησε, βρέθηκε σε δυσμενή θέση αυτό τον καιρό, γιατί είχε υψηλές οφειλές. Σήμερα η Σχολική Επιτροπή δεν χρωστάει τίποτα, χρωστάει γύρω στις 15.000, οι οποίες, από ό,τι μου είχε πει και ο κύριος Μπουκουβάλας, καλά είναι να προσέξουμε εδώ τι θα πληρώσουμε, γιατί δεν είχαν παραδοθεί κάποια έργα. Το σημερινό ταμείο της είναι 29.790 ευρώ. Σε λίγο μπαίνει και η ΣΑΤΑ και ο καινούριος πρόεδρος με μια σχεδόν ξεκάθαρη, ένα ξεκάθαρο ταμείο μπορεί να συνεχίσει. Αυτά όσον αφορά την παραίτησή μου. Θα ήθελα, Πρόεδρε, ένα λεπτό να πω και κάτι ακόμα. Θέλω να απευθυνθώ στους συνδημότες μου, στους συμπολίτες μου, στους ανθρώπους που με την ψήφο τους με έχουν στείλει εδώ. Αποτελώ μέρος αυτής της διοίκησης, της οποίας και θα συνεχίσω μέχρι το τέλος της. Γνωρίζω ότι διάφοροι άνθρωποι και συνάδελφοι και εμείς θα προχωρήσουν σε εκλογικές μετά το πέρας αυτής, θα προχωρήσουν σε νέους σχηματισμούς. Έχω δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχω σε κανέναν συνδυασμό ως Δημοτική Σύμβουλος. Είναι ηλυμένη η απόφασή μου να είμαι δίπλα, αλλά όχι μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το λέω γιατί θα ήθελα να εμπιστευτούν όλοι εμένα, σε ό,τι αφορά εμένα, και να μην ακούγονται δεξιά και αριστερά διάφορες φήμες, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, που με θέλουν να είμαι προσφυλής στον ένα στον άλλο. Είστε όλοι εκλεκτοί, εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία, αλλά στο πού θα πάω εγώ,
αν θα πάω έστω και φιλικά προσκύμενη, είμαι σε θέση να το ανακοινώσω μόνιμο. Κάθε τι άλλο με προσβάλλει και με θέτει απέναντι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Γκίνη, εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι ιδιαίτερα λυπηρή η σημερινή παρέτησή σας από Πρόεδρος, καθώς έχετε τιμήσει το ρόλο της Προέδρου πάρα πολύ και εσείς και ο κύριος Πουλόπουλος και η κυρία Κατσούλη από τη θέση του μέλους. Δεν θα πω πολλά, καθώς στο επόμενο συμβούλιο θα κληθούμε όλοι να συζητήσουμε για τα συγκεκριμένα θέματα, καθώς αφορούν διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθήσουν σε επόμενα δημοτικά συμβούλια, τόσο για την αντικατάσταση τη δική σας, όσο και του κ. Πουλόπουλου και της κυρίας Κατσούλη. Δήμαρχε, θες να πεις κάτι? Ναι, θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρία για τη συνεργασία της στα δύο αυτά χρόνια. Ήταν πραγματικά μια υποδειγματική σύμβουλος, πάρα πολύ ευσυνείδητη σε αυτό που της είχε ανατεθεί και ανταποκρίθηκε πραγματικά με έναν τρόπο εξαιρετικό. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές προσωπικά. Γνωρίζω και τα προσωπικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά και τα επαγγελματικά στο Κέντρο Υγείας. Πολύ γνωρίζετε ότι τα δύο τελευταία χρόνια το Κέντρο Υγείας, το δικό μας εδώ των Καλυβίων, έχει σε σχέση με άλλα κέντρα υγεία επιβαρυνθεί πάρα πολύ, μια και από την αρχή ήταν κέντρο αναφοράς του κορονοϊού και στη συνέχεια και εμβολιαστικό κέντρο. Σχεδόν με το ίδιο ή ελάχιστο, εν πάση περιπτώσει, προσωπικό που προσθέθηκε, που αυτό συνέμενε στους εργαζόμενους εκεί του κέντρου υγείας. Ήταν μια πάρα πολύ μεγαλύτερη εργασία. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία μας. Από μένα εξακολουθείς να έχεις την ίδια εμπιστοσύνη και αγάπη. Και κατανοώ πάρα πολύ τη θέση σου, την εκτιμώ πάρα πολύ και εσένα προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Με τιμάτε πάρα πολύ με το λόγο σας. Η κυρία Γκίνη, που έχω την άποψη ότι κοσμούσε, θα μου επιτρέψει την έκφραση, την πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή του Δήμου μας. Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια για το έργο της Μαρίας της Γκίνη. Και ξέρει πολύ καλά ότι ήμασταν εδώ πραγματικά και τη στηρίξαμε σε ένα δύσκολο έργο που έχει αναλάβει. Και την ευχαριστούμε πραγματικά και εγώ προσωπικά την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί όσες φορές και αν ζήτησα από τις σχολικές επιτροπές μια ενημέρωση, ήταν η μόνη που μου έκανε αναλυτική ενημέρωση. Έργο στους χώρους με τους οποίους ασχολήθηκαν. Εξαιρετικά λυπηρές οι παρετήσεις και του κ. Πουλόπουλου και της κ. Γκίνη, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι και θέλω και εγώ με τη σειρά μου να τους συγχαρώ. Ειδικά για τη Μαρία Γκίνη που συμμετείχα στο Συμβούλιο της Πρωτάθλησης Επιτροπής και νομίζω ότι το πάλεψε αρκετά. Πραγματικά θέλω να ευχηθώ την κυρία Γκίνη, τη Μαρία, ό,τι το καλύτερο. Ήμουνα στην πρωτοβάθμια, συνεργασία μας ήταν άψοχη, όχι μόνο καλή συνεργασία, εξαιρετική. Εξαιρετική για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα σχολεία μας και σε όλο το Δήμο μας, δηλαδή με τα θέματα που ασχολούν την παιδεία. Πραγματικά στενοχωρέθηκα που η Μαρία ήταν η κατάλληλη, πιστεύω εγώ, η κατάλληλη που συνεργάστηκα και πολύ καλά για την παιδεία. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Μαρία Γκίνη για τόσο καλή προσπάθεια και ανεβήκαμε και εκεί ένα επίπεδο παραπάνω. Συγχαρητήρια στη Μαρία και σε όλο το γραμματεία και τα παιδιά, τα κορίτσια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκεί στο γραφείο της. Λυπηρός βέβαια και εντάξει, λόγω των προβλημάτων που λέει η Μαρία, ό,τι και να πούμε, εντάξει, είναι λυπηρός.